επειδή παρατηρώ το εγώ αρκετά σε άτομα διάφορων ηλικιών, το ότι δυστυχώς μάθαμε ή μεγαλώσαμε με τον τρόπο που επιλέγουμε πάντα το safe option. Θεωρείς για σένα προσωπικά πρώτα και μετά για τα άτομα του κύκλου σου ότι υπάρχει κάποιος τρόπος καταρχήν τούτον μαθαίνεις το ή έχεις το και το έχεις. Έχει το και δοκιμάζει το. Έχει ανθρώπου οι οποίοι ενταραξίε γεννιούνται, που είναι η μέρα που γεννιούνται κάποια μωρά, και λέει ότι το μωρό είναι ήσυχο, το μωρό είναι αντίθασο. Δεν έχει να κάνει όμω με ρίσκα, αλλά έχει ανθρώπου οι οποίοι έχουν γεννημένοι να παίρνουν ρίσκα. Έχει ανθρώπου οι οποίοι είναι μετρημένοι στα ρίσκα του. Και έχει ανθρώπου οι οποίοι δεν θα βάλουν ποτέ κανένα μα κανένα ρίσκο. Εγώ έχω μάθει κάποια πράγματα στη ζωή μου. Την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου δεν την έχει ο πιο όμορφο. Έχει την και το ρίσκο να πάει να τη μιλήσει και να την κερδίσει. Και επειδή ρισκάρεις για τα πάντα στη ζωή σου, δεδομένου ότι οι Αμερικάνοι λένε το feeling in my gut. Εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολλά το πράγμα. Εμείς λαλούμε, δεν ξέρω αν το σκεφτόμαστε, λαλούμε το αίσθηκτο, ή λαλούμε με την ψυχή σου, ή λαλούμε αλλά με λόγω στο μάχη. Αλλά ένα πράγμα το οποίο νιώθω δαμέ ότι πρέπει να το κάνω. Άρα η απάντηση μου είναι ότι ξεκινάς, ρισκάρεις, μαθαίνεις και πότε μαθαίνεις τα ρίσκα σου όταν χάσεις. Και πρέπει να είσαι willing να χάσεις. Πρέπει να είσαι έτοιμος.